Χρυσό θα πληρώσει τον καφέ που πήγε να πιει ανεμβολίαστο σε καφενείο στην περιοχή της Χανιόπορτας. Θα βάλει το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει 3.000 ευρώ, καθώς κατηγορείται και για πλαστογραφία και για παραβίαση των μέτρων πρόληψης της διασποράς του COVID-19. Εδώ στο Ελλάδα όλα συμβαίνουν. Τι να πω, ξέρω εγώ, τι να... Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο καφενείο από αστυνομικούς που διενεργούσαν ελέγχους, έδειξε πιστοποιητικό εμβολιασμού, μόνο που δεν ήταν δικό του, ούτε και η ταυτότητα που έδωσε στους αστυνομικούς. Τι πλά γίνεται, και όσοι δεν εμβολιάζονται να εμβολιαστούν. Όχι να σκαρφίζεται την κυκλοφορήσει, πώς θα βάλει τον άλλο από κάτω. Τσεκάνοντας αυτή την ιστορία, μπήκε στο ξένο μαγαζί, όπως είπατε κι εσείς, και μέσα στο ξένο μαγαζί προσπάθησε να δείξει ετεροπροσωπία, ότι είναι κάποιος άλλος. Ο Πέλεκης ήταν βαρύς για τον ίδιο και για τον ιδιοκτήτη της καφετέριας. Ο πελάτης συνελήφθη για πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση, ενώ επιτόπου βεβαιώθηκε και πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Αυτό διώξεται νομικά. Αυτό είναι ένα θέμα που εγώ δεν μπορώ να ξέρω, αλλά είναι απαράδεκτο. Την πλήρωσε και το μαγαζί του. Δυστυχώς, αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνει το ίδιο το κράτος. Τώρα πρέπει εγώ να πάω στο λογιστή μου, να μου δώσει το... Πώς λέγεται το τάξη, ναι. Ναι, το ναι, λοιπόν, και μετά να πάω, πού να πάω. Να πάω στο τσέπι, δηλαδή στην ηλικία που είμαι 85 χρονών. Τι ταλαιπωρία δηλαδή μου κάνουνε. 5.000 ευρώ πρόστιμο, αλλά και λουκέτο για 2 εβδομάδες επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του καφενείου, καθώς οι αστυνομικοί έκριναν ότι ήταν απόλυτα εμφανές ότι τα δικαιολογητικά δεν ήταν δικά του, κάτι που έπρεπε να είχε ελεγχθεί πριν μπει μέσα ο πελάτης. Παθούν οι καταστηματάρχες να εφαρμόζουν τα μέτρα. Εμάς εδώ τουλάχιστον ναι. Εμείς δείξαμε εδώ τα πιστοποιητικά μας για να μπούμε μέσα. Αλλιώς δεν έχει μέσα. Η γυναίκα μου το ζήτησε. Όπου πάτε σας που ζητάνε. Ναι. Πολύ καλά κάνανε. Να κάνει τη δουλειά τους όπως πρέπει ο καθένας. Συνολικά το τελευταίο 24ωρο διεξήχθησαν 2.280 έλεγχοι, στη διάρκεια των οποίων επιβλήθηκαν 6 πρόστιμα σε υπαλλήλους υγειονομικών καταστημάτων και ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ στα Χανιά.